και πάνω λούπο έχουμε και ξεκινάμε με αυτόν αμέσως. Γεια σου Πάνο. Λίγο καλύτερη μπάλα ο Μέση από μένα μπορεί να ξέρει. Και λίγο πιο πολύ λεφτά κερδίζει και πολλά ακόμα. Όλα λίγο παραπάνω. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εμείς θα το σχολιάσουμε. Ό,τι πούμε εμείς γίνεται λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι που πρόκειται να γίνει, και αυτό απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο όσων ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο, στη Super League αναφερόμαστε στο μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πώς προσεγγίζει το ματς ο Αλμέιδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι που μπορεί ενδεχομένως, υπό προϋποθέσεις, να την οδηγήσει στην πρώτη θέση στην ΑΕΚ. Πρώτα απ' όλα, Βασίλη, είναι ένα παιχνίδι το οποίο ύστερα από πάρα πολύ καιρό ο Ματίας Αλμέιδα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Πινέδα και Κάλενς επέστρεψαν και αυτοί σήμερα στα Σπάτα, έκαναν ένα ατομικό πρόγραμμα. Μπορούν όμως να υπολογίζονται και αύριο θα προπονηθούν κανονικά. Θέλεις να πιθανολογήσουμε μία ενδεκάδα? Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα σου. Χθες ήδη μας έβαλε στο κλίμα όσον αφορά την ενδεκάδα της ΑΕΚ. Πάμε να δούμε πώς μπορεί να σκέφτεται ο Αλμέιδα. Προφανώς μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις. Εξέφρασες χθες κάποιες ενστάσεις για το τι πρόκειται να συμβεί και τι όχι. Ας δούμε το πρόγραμμα πρώτα. Καλή ιδέα από τον Σταύρο Κουράκο. Βόλος Πανσεραϊκός είναι αύριο, Ατρόμητος Πανετολικός επίσης, Λαμία Αστέρα Άκτορ. Και μεθαύριο. Α, γιατί μου τα πήρες τώρα? Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε στην ενδεκάδα καλύτερα. Ενδεκάδα, ναι, πάμε. Ωραία. Λοιπόν, πιθανολογούμε γιατί. Έκατσε η μπίλια, πάμε. Γιατί δοκιμή ο Ματίας Αλμέιδα, επαναλαμβάνω, δεν έχει κάνει. Υπήρχαν πολλοί διεθνείς που έλειπαν όλο αυτό το διάστημα, επομένως τώρα ενσωματώνονται στην ΑΕΚ. Βλέπουμε λοιπόν το Στρακόσα να κάθεται κάτω από τον goalpost της Ένωσης στον ντέρμπι της Κυριακής. Το Μπίλιο και το Ρότα να είναι τα δύο ακραία μπακ. Λογικά, Βίντα Μουκουντή έχουν προβάδισμα για το κέντρο της άμυνας υπό το πρίσμα ότι ο Κάλενς άργησε να ενσωματωθεί και ακόμα δεν έχει κάνει. Αυτό μας έλεγε χθες και ακριβώς, σε αυτό αναφερόμουν προηγουμένως. Δεν έχει κάνει ακόμα κανονική προπόνηση. Θα μου πεις γιατί δεν ισχύει το ίδιο για τον Πινέδα που και αυτός ήρθε στην προπόνηση σήμερα. Ο Πινέδα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει το σχήμα της Κυριακής μαζί με τον Σιμάνσκι, μαζί με τον Γκοϊτά, μαζί με τον Ελίασον, μαζί με τον, και με τον Γκαρσία στην κορυφή. Το έλεγες και χθες ότι ο Γκαρσία είναι πολύ πιθανή επιλογή και αναλύσαμε και λίγο τους λόγους. Φαντάζομαι ότι αυτό για όσους δεν μας άκουσαν χθες, το ότι αγωνίζεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ο Γκαρσία, ότι είναι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής και ενδεχομένως η ΑΕΚ να κληθεί να παίξει και έτσι απέναντι στον ΠΑΟΚ με αντεπιθέσεις, νομίζω πως ίσως βαραίνει περισσότερο προς τα εκεί η απόφαση, έτσι. Βασίλη, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ούτε το Λιούμπισιτ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ούτε τον Πιερό στην κορυφή της επίθεσης. Γι' αυτό είπαμε ότι πιθανολογούμε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, ακόμα και ο Άμραμπατ μπορεί να έχει κάποιες πιθανότητες, αφού ο Ελίασον δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν όπως το περιμέναμε. Γι' αυτό κάνουμε μια εκτίμηση ενδεκάδας και θα δούμε περισσότερο το βράδυ της Κυριακής. Ωραία. Τώρα, πίεση υπάρχει και αναφέρομαι στο ότι ναι, δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια στη συνέχεια η ΑΕΚ. Προφανώς επικεντρώνεται σε αυτό το κομμάτι μόνο. Αλλά απ' την άλλη, πίεση γιατί βρίσκεται στη δεύτερη θέση, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πρωτοπόρος και αν νικήσει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει στο συν 5 από την Ένωση και πολλά ακόμα, έτσι δεν είναι? Είναι ένα ντέρμπι στο οποίο διακυβεύεται μια βαθμολογική διαφορά από το να ανέβει η ΑΕΚ στην κορυφή και να είναι στο συν 1 έως και το να βρεθεί στο μείον 5. Έτσι, την πίεση η ΑΕΚ τη βάζει στον εαυτό της. Δεν χρειάζεται ούτε Ευρώπη φέτος ούτε τίποτα. Έχει χάσει αρκετούς βαθμούς, 7 συνολικά σε μάτς που έπρεπε θεωρητικά να τα έχει πάρει. Έχει κερδίσει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει δυνατή έδρα που έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια και έχει μόλις μία ήττα σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει μία τρομερά καλή παράδοση κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε 100 χρόνια ιστορίας για το πρωτάθλημα έχει ιτηθεί μόλις 4 φορές από τον ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά δεν λένε τίποτα. Αν η ΑΕΚ δεν θα είναι αυτή που πρέπει το βράδυ της Κυριακής, πρέπει να πάρει τους βαθμούς. Έχει πίεση και από τον κόσμο της και από την έδρα της και κυρίως από την βαθμολογία που είναι και ο καθρέφτης, έτσι. Ωραία. Πάνω, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ που μας έχεις δώσει μέχρι τώρα. Θα δούμε και αν πέφτουμε μέσα και στις προβλέψεις που κάνουμε όσον αφορά την δεκάδα του Αλμέιδα.